μακάρι, και θα το δούμε το βίντεο και θα το περιγράφουμε, πώς δέχτηκε μια γιαγιούλα επίθεση. Προσέξτε, προσπαθεί να κλείσει την καραζόπορτα για να μην μπουν δύο παλιόπαιδα μέσα. Έτσι, έγινε στη Σπάρτη. Η ηλικιωμένη γυναίκα προσπαθεί λοιπόν και στη συνέχεια προσπαθεί εδώ να κλείσει την πόρτα, μην μπει μέσα. Στη συνέχεια, αφού δεν τα καταφέρει και φεύγει, όταν πάει να μπει στο σπίτι, προχωράει εδώ, στις σκάλες, την τραβάνε αυτά τα παλιόπαιδα, την πετάνε κάτω, χτυπάει στο πρόσωπό της η γυναίκα, έρχεται, ας τραβήσουμε όμως την εξέλιξη του βίντεο να δούμε, παιδιά, το είδαμε στην αρχή, να δούμε στη συνέχεια λοιπόν, αφού είναι στο εσωτερικό και τρέχουν, ας αφήσουμε την εξέλιξη του βίντεο παρακαλώ, την τραβολογάνε τη γιαγιά, τη φουγαριάρα, τη ρίχνουν κάτω, τη παίρνουν την τσάντα, ναι, και σηκώνονται και φεύγουν. Την πήρε την τσάντα και σηκώνονται και φεύγουν. Μιλάμε για παιδιά. Που... Λοιπόν, θα φύγουμε και θα πάμε να δούμε. Θα πάμε να δούμε, Γιώργο. Τον Τάκη τον Καρβουνιάρη. Βεβαίως. Για αυτό το θέμα, πραγματικά έτσι. Τάκη, σοκάρουν οι εικόνες. Καλημέρα. Είναι απίστευτο σοκάρουν. Με την γυναίκα ακριβώς αυτή που λήστηψαν την ηλικιωμένη. Καλημέρα, Τάκη. Πραγματικά, καλημέρα. Η διαπραγματικότητα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Το καταγράφει και το αποτυπώνει και το βίντεο που βλέπουν οι τηλεθεατές. Πόσο χρόνο ήταν αυτά τα πιτσιρίκια? Ήταν κάτω από 10 χρονών, 7-8 χρονών εκεί περίπου. Η ηλικιωμένη ήταν 82 ετών, επέστρεφε χθες το μεσημέρι στο σπίτι της μεταξύ, είχε πάει να επισκεφθεί στην γενικό της πρόσωπο. Όταν έφτασε εκεί, το βλέπετε και στο βίντεο, άνοιξε την καραζόπορτα να μπει στο σπίτι της, έφτασε τα σκαλιά. Εκεί τα πονηρά παιδιά άνοιξε και πάλι την καραζόπορτα για να την επιβάλλουν εντός εισαγωγικών να επιστρέψει να την κλείσει. Τότε βρήκα την ευκαιρία με πονηρό τρόπο και της έκλειψαν την τσάντα. Έπεσε κάτω η γιαγιά, χτύπησε. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της. Όπως καταλαβαίνετε, έχει συγκλονιστεί η περιοχή. Ευτυχώς έδρασε άμεσα η αστυνομία. Συνελήφθησαν τα λίγα παιδιά, καθώς και οι γονείς τους και κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκων. Τάκη, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή συγγενικό πρόσωπο, το οποίο φιλοξενούν τώρα στην Αθήνα. Εδώ τη γιαγιά για να μπορέσει ο να. Γαμπρός, ο τηλέμαχος Ρουμπάκης. Ο τηλέμαχος Ρουμπάκης, ο οποίος είναι γαμπρός της ηλικιωμένης αυτής γυναίκας, της γιαγιάς. Καλημέρα, κύριε Ρουμπάκη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είναι η γιαγιά καταρχήν? Όχι καλά, αντιλαμβάνεστε ότι κυρίως γιαγιές έσπασαν δόντια όλα. Έσπασε τα δόντια της, πιθανότατα έχει τραυματισμό και μια ξαδέρφη μας στάθηκε στο σπίτι για να δει καλύτερα τα λίγα, μπορεί να μετακινηθεί. Τη φέραμε ακριβώς για να την περιφάσουν. Έπεσε. Είμαστε πλήρες, η αιμορραγία είχε την ίδια στιγμή. Βρήκε το κουράγιο, όπως βλέπετε, να σηκωθεί μόνη της. Και μετά από λίγο πήρε τηλέφωνα στους συγγενείς, ακούστηκαν, ήρθαν να την περιμαζέψουν και να την περιφάσουν. Είναι κοντά σας, πώς είναι? Δεν θέλουν να μας μιλήσει. Κυρίως είναι, όχι μόνο. Είναι σοκαρισμένη. Είναι κυρίως σοκαρισμένη και αυτό που λέει δεν είναι τίποτα περισσότερο, κύριε Παπαδάκη, ότι θα ξαναζήσει αυτό το σπίτι. Υπάρχει ένα πείσμα από αυτή τη γυναίκα και από όλες τις γυναίκες και από όλους τους ντόπιους του χωριού να ζήσουν και να μεγαλώσουν και να πορεύσουν μέσα στο ίδιο σπίτι. Υπάρχει ένας πόλεμος από αυτούς τους ανθρώπους. Το λένε φραστικά και τα μικρά παιδιά και οι μεγαλύτεροι καμιά φορά δεν ξέρω ότι όχι, θα σας βγάλουμε από τα σπίτια, θα τα πάρουμε εμείς σιγά-σιγά. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η γιαγιά δέχεται επίθεση. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ένα από τα τρία παιδιά που συνελήφθη. Από τα ίδια παιδιά. Από τα ίδια παιδιά, πριν από κάποιους μήνες, νομίζω 5-6 μήνες, στο φούρνο απέναντι στο σπίτι, όπου είναι και η στάση του λεωφορείου που κατεβαίνει ο κόσμος, όπως και η πεθερά μου, όταν κάνει τις δουλειές της, παίρνει το λεωφορείο και κατεβαίνει και γυρνάει. Κατέβηκε και λέει: δώσε μου γιαγιά ένα ευρώ και να πάρω ένα κουλουρέσι, λένε αυτό το πράγμα. Αλλά ο φούρνος έχει υποφέρει. Ένας καλότατος άνθρωπος ο φούρναρης, είναι ο φούρνος του Κατσούνα, θυμισμένος και καλός. Γνωστό φούρνο, ο οποίο τη βοηθάει και επειδή είναι μόνη τη, έχει πεθάνει το 4 χρόνια, η μπαίνει να διένε καλά από αυτό το φόβο. Είναι άνθρωπο του Θεού. Και κατεβαίνει και βλέπει πριν προλάβουν το σκεπτικό πριν 6 μήνες, αντί να πάρει το ευρώ, δίνει μία και βουτάει το πορτοφόλι, βουτάει την τάδα, κανά τα ίδια. Πάντω βλέπουμε εδώ τη γιαγιά, ότι όπω την τραβολογούσαν αυτά τα παλιόπαιδα, χτυπάει στο πρόσωπο, γι' αυτό έσπασε και τα δόντια μας. Δεν μπόρεσε η γυναίκα να. Μην τραυματίστηκε, έχει αιμορραγία πάνω από μία-δύο ώρες. Πήγε να τσοκοπήσει. Και είναι και ο φόβος που θα έχει στη συνέχεια. Βέβαια. Να πάει καλά η υγεία του, δόξα τω Θεώ. Θα μπορούσε να μην είναι κατά μας, δόξα τω Θεώ, βεβαίως. Το θέμα που θέλουμε να ακουστεί. Τα γύρισε πίσω ενώ χτυπημένη γιαγιά. Δεν θέλετε να ακουστεί, είπατε. Το μόνο που θέλουμε να ακουστεί είναι να συμβιώσουμε του ανθρώπου. Προσέξτε. Εμείς καλώς ή κακώς αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι συγγενείς και κάποιοι άλλοι πουλήσαν οικόπεδα και μπήκαν μέσα στο χωριό. Το χωριό αυτό, κυρία μου, είναι ένα από τα πιο όμορφα όπως όλα τα χωριά της περιοχής. Και δεν είναι μόνο οι αμίκλες που υποφέρουν. Τη Δευτέρα έχουν συγκέντρωση στο Καστόρι, στους βόρειους δήμους,
έχουν καλέσει βουλευτές για να δουν τι θα κάνουν. Πριν από κάποια χρόνια είχε καταληφθεί ο δρόμος, είχε περάσει ο βουλευτής ο Γρηγοράκος, ο κ. Δαβάκης, το ξέρει. Και σας τιμά, αγαπητέ, αυτό που είπατε. Μιλάτε για συμβίωση, δεν μιλάτε για να τους διώξετε, αλλά να συμβιώσουμε, γιατί αυτά τα παιδιά προφανώς είναι παιδιά που το γνωρίζουν οι γονείς τους στην παραβατική. Τα Χριστούγεννα, κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, τα Χριστούγεννα, άλλα παιδιά συγκάτοικοι τους και συγγενεί τους, επώνυμα, μας δώσαν το όνομά τους. Και ήρθανε καλοκτελισμένα, περιποιημένα, λέει ο παιδάκι, μας είπαν στο σχολείο, βέβαια. Τους δώσαν 5 ευρώ, χαρά μας. Μας είπαν τα κάλατα. Άλλοι συγκατοικοί τους. Δεν ξέρω αν αυτά το ίδιο βράδυ αλλάζουν και πάνε. Έχουμε ακούσει ότι σπάσανε το αυτοκίνητο της δασκάλας που τους κάνει μάθημα και που υπογράφει ότι πάνε για να παίρνουν το επίδομα. Εμείς να ζήσουμε, να ζήσουν κοντά μας θέλουμε. Λέτε ότι αυτό που για να πάρουν το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης πρέπει να έχουν ολοκληρώσει μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Και ότι απειλήσανε τη δασκάλα και σπάσανε το αυτοκίνητο για να δώσει το χαρτί ότι παρακολουθούν πράγματι. Υπάρχει μια συγγενή στο κύριε Παπαδάκη. Κάτι, κάτι λέει ο άνθρωπος. Η γιαγιά κάτι θέλει να πει. Υπάρχει ειδικό του συγγενικό πρόσωπο γνωστό, η Γεωργία η Κοφάλαλη, είναι μεγαλύτερη του σε ηλικία, μια μικρόσωμη. Χρόνια την έχει περιθάλψει η πεθερά μου, την έχει εντός εισαγωγικών υιοθετήσει, έρχεται μέρα παραμέρα, τη δίνει ρούχα, λάδι, φαγητό, καρπινίκι και εγώ τη έχω δώσει προσωπικά. Έρχεται, μας κάνει μηνύματα ως Κοφάλαλη. Ευγενέστατο παιδί, τα Χριστούγεννα ήρθε αυτό το παιδί και την έχει αγκαλιά. Θα πάω να δω στην κάμερα, δεν το έχω δει. Είναι αγκαλιά η γιαγιά, τώρα τα ακούει και κλαίει. Την έχει αγκαλιάσει. Ένα από αυτά τα παιδιά. Ένα από αυτά τα παιδιά. Όχι από αυτά. Μάλιστα. Αυτό ποτέ δεν έχει κάνει. Παιδιά. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι ενώ υπάρχουν άνθρωποι Ρωμά με τους οποίους συμβιώνουν αρμονικά, υπάρχουν και κάποια άλλα με παραβατική, με έντονη παραβατική δραστηριότητα. Ακριβώς. Να μεταφέρετε το σεβασμό μας, την αγάπη μας στην γιαγιά και γρήγορα περαστικά. Ρε παιδί μου, ήταν σοκαριστική. Σοκαριστική και πώς θα γυρίσει στο στήθος μετά αυτή η γυναίκα να μην φοβάται.